Παράθυρο ελπίδας από τους επιστήμονες στη μάχη κατά του κορονοϊού. Το εμβόλιο που αναπτύσσεται από τις Pfizer και BioNTech είναι αποτελεσματικό κατά 90%, ανακοίνωσαν σήμερα τα δύο εργαστήρια μετά την πρώτη ανάλυση στο μέσον της φάσης 3. It is a great day for science. It is a great day for humanity when you realize that your vaccine has a 90% effectiveness. That's overwhelming. Εγώ είμαι αρκετά αισιόδοξος, γιατί πρώτον γνωρίζω και προσωπικά τον CEO της Pfizer, τον Αλμπέρ Μπουρλά, ο οποίος είναι Θεσσαλονικιός, και ξέρω ότι δεν θα έκανε τέτοιες ανακοινώσεις αν δεν είχε σοβαρά στοιχεία στα χέρια του. Το εμβόλιο χορηγήθηκε σε δύο δόσεις, με διαφορά τριών εβδομάδων, σε 43.500 εθελοντές σε 6 διαφορετικές χώρες. Μια εβδομάδα μετά τη δεύτερη δόση, επιτεύχθηκε ανοσία. When they looked at those who had two doses of the vaccine against those who just had a dummy placebo jab, they found that it prevented 90% of the COVID-19 infections. It is a tremendous result. Οι επικεφαλής των εταιριών που αναπτύσσουν το εμβόλιο εμφανίστηκαν πιο αισιόδοξοι από ποτέ. You understand that the hopes of billions of people and millions and businesses and hundreds of governments that were felt on our shoulders, now we can credibly tread them. I think we can see light at the end of the tunnel. Τα νέα αυτά δείχνουν ότι ο κορονοϊός μπορεί να ελεγχθεί. Εν τέλει, πρόκειται πραγματικά για μια νίκη της επιστήμης. Αισιοδοξία μετά τις θετικές ειδήσεις επικρατεί και στην ελληνική επιστημονική κοινότητα. Αυτή είναι μια πολύ ευχάριστη είδηση. Είναι πραγματικά ένα καλό νέο. Είναι το πρώτο πραγματικά καλό νέο που έχουμε στο θέμα της αντιμετώπισης του κορονοϊού. Και νομίζω ότι είναι προπομπός και άλλων τέτοιων καλών νέων από το μέτωπο των εμβολίων. Τα νέα από το μέτωπο της επιστημονικής έρευνας προκάλεσαν εφορία στα διεθνή χρηματιστήρια και εκτόξευσαν τις μετοχές των δύο εταιριών του εμβολίου. Στον αντίποδα, σε ελεύθερη πτώση οι μετοχές της εταιρείας Zoom που συνδέθηκε με το lockdown. Την είδηση που κάνει τον γύρο του κόσμου σχολίασε και ο Έλληνας Πρωθυπουργός, σημειώνοντας ότι η επιτυχημένη ανάπτυξη εμβολίου θα έχει θετικό αντίκτυπο στην οικονομία. I'm sure that the recovery is going to be very robust. And as soon as we're going to have a vaccine, and I'm confident that we will have good news. Soon. Η Pfizer ανακοινώνει ότι θα προμηθεύσει 50 εκατομμύρια δόσεις του εμβολίου μέχρι το τέλος της χρονιάς και 1,3 δισεκατομμύρια μέχρι το τέλος του 2021. Μέχρι το τέλος του μήνα, η εταιρεία θα έχει υποβάλει αίτημα για επίγουσα έγκριση χρήσης του σκευάσματος, ώστε να προλάβει να κυκλοφορήσει πριν τα Χριστούγεννα.